παράταξη του κυρίου λογοθέτη με την ανεξάρτητη κίνηση πολιτών με τους πολίτες μπροστά, απευθυνόμενο σε μένα, και λέει: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να θέσετε προς ψήφιση στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου της 4 Τρίτου 2020 ως έκτακτο θέμα με τίτλο «Λήψη απόφασης για άμεση κοινή σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θοδών και Διαχειριστικού Συμβουλίου της Κοινοπραξίας Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Λουτράκι ΑΕ, Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι ΑΕ, με την παρουσία εκπροσώπων της Κλαμπ Οτέλ ΑΕ, του ΔΣ της Λουτράκι ΑΕ και εκπροσώπων των εργαζομένων της Κοινοπραξίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω. Πρώτον, ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση της Κοινοπραξίας. Συζήτηση προτάσεις, παύλα προτάσεις και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων της Κοινοπραξίας. Και το τρίτο διάφορα. Για την παράταξη, μετατιμήσω ο καπαδεύτερο λογοθέτης. Πήραμε, κύριε Πρόεδρε, την πρωτοβουλία αυτή ως παράταξη. Αιτιολογώ το έκτακτο. Στη λογική ότι είχαμε μια ενημέρωση χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων στην Κοινοπραξία, στο Καζίνο, το Σωματείο των Εργαζομένων, και μας έδεσαν κάποια ζητήματα τα οποία ειλικρινά εγώ πρώτη φορά τα άκουγα εκεί. Νομίζω ότι, όπως για παράδειγμα, θα περίμενα να μας ενημέρωσε και ο Δήμος και νομίζω θα το κάνει, ότι δεν πληρώθηκε το υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας τέλος του μήνα. Έχει καταγγελθεί το δάνειο της Εθνικής, αυτό που πήρατε ως παράταξη εσείς, κύριε Γιόνι, το 2008 και ως εγγύητης η Κοινοπραξία. Έχουν έρθει τράπεζες και κάνουν διάφορα ζητήματα, θέτουν διάφορα ζητήματα στην Κοινοπραξία. Τέλος πάντων, ένα σωρό θέματα τα οποία δεν άπτονται μόνο των οικονομικών, αλλά γενικότερα των καταστάσεων. Έτσι λοιπόν, κρίνανε και οι εργαζόμενοι μας το πάνω, ότι σε 15 μέρες, μέσα στο μήνα, ότι θα περιμένουμε αρνητικές εξελίξεις. Χαρτιά πηγαίνουν και έρχονται μέσω της ΕΕΠ, της Επιτροπής Ελέγχου και Υποκτήρας Καζίνο. Με αυτή λοιπόν τη λογική, θεωρώ ότι έχουμε όλοι μας υποχρέωση και 27 στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποκτήσουμε πρόταση για την εταιρεία στην οποία συμμετέχουμε. Είναι δική μας η εταιρεία. Και μάλιστα, επειδή είναι και ομόρφημος εταιρεία, έχουμε συνευθύνη, ευθύνη αλληλεγγύως και ισολόκληρη τη λειτουργία της. Με αυτή λοιπόν τη λογική, επειδή θεωρούμε πρώτον ότι είναι έκτακτο θέμα γιατί επίκυνται μέσα στο μήνα εξελίξεις, και δεύτερον ότι έχουμε ως παρατάξεις την υποχρέωση να εκφράσουμε την άποψή μας για μια πρόταση στην εταιρεία, λειτουργία στην εταιρεία, μας λείπουν όμως ένα βασικό στοιχείο, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι της ενημέρωσης. Έτσι, το πρώτο ζήτημα το οποίο θέτουμε, προκειμένου να έχουμε προτάσεις, είναι να ενημερωθούμε. Δεν έχουμε λοιπόν ενημέρωση, δεν ξέρουμε το βασικό στοιχείο, αυτό που ακούγεται πάντα και έχει ακουστεί και σε αυτή την αίθουσα παλαιότερα από τον διαχειριστή, από τον κύριο Ερμαντά και από άλλους, και από τον κύριο Δήμαρχο έχει ακουστεί, ότι δεν υφίστανται οι μέτοχοι, επί ουσίας δηλαδή δεν λειτουργείται η εταιρεία. Θέλουμε λοιπόν με αυτό το κοινό, με το αίτημα για κοινή σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Διαχειριστικού Συμβουλίου να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει με την εταιρεία. Διοικείται εταιρεία, δεν διοικείται εταιρεία. Και καλούμε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση δύο οργάνων, τα οποία παίζουν αποφασιστικό και έχουν αποφασιστικό ρόλο, έτσι, να είναι παρόντες τόσο οι συνέτεροι μας, η άλλη εταιρεία δηλαδή, εκπρόσωποι της Κλαμπ Οτέλ ΑΕ, όσο και εκπρόσωποι των εργαζομένων, προκειμένου πραγματικά να γίνει μια συζήτηση, έτσι ώστε να μπορούν να λυθούν ζητήματα εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι, κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι υπερεπίδων. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση η οποία δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε επιτέλους μια πληροφόρηση προκειμένου οι παρατάξεις μας, ο καθένας από εμάς χωριστά, να εκφράσουμε την άποψή μας για το τι πρέπει να γίνει στην εταιρεία. Έτσι. Με αυτή λοιπόν τη λογική προτρέπω το Δημοτικό Συμβούλιο να θέσει το θέμα αυτό προκειμένου να γίνει αυτή η σύγκληση, η κοινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχος.